Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χρόνια πολλά. Χρόνια και πολλά. Να έχουμε καλές γιορτές υγιείς, όμορφες και με αγάπη. Αυτό είναι η ευχή όλων. Λοιπόν, από όσο ξέρουμε το Πάσχα στην Τρίπολη είναι αυτό που λέμε το παραδοσιακό Πάσχα. Δηλαδή όποιος έρθει εκεί θα γλεντήσει μετά δηλαδή από όλες τις εκδηλώσεις θρησκευτικής κατάνοιξης μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Σίγουρα την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα ζήσει το παραδοσιακό γλέντι. Όντως πολλά χρόνια τώρα η Τρίπολη φιλοξενούσε τους ταξιδιώτες που πέρναγαν από εδώ με παραδοσιακό αρνί, με κουλούρι, με αυγά στην πλατεία του Άρεως, στην κεντρική πλατεία Άρεως στην Τρίπολη. Το συνεχίζουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι όσο ζω, το Πάσχα κατέβαινα στην πλατεία Άρεως για να ζήσουμε από κοντά τον κόσμο, το αρνί που έβαζε πάντα ο Δήμος, τους χορούς, τους χορευτικούς ομίλους που έπαιρναν. Το συνεχίζουμε κι εμείς, το έχουμε κάνει λίγο παραπάνω γιατί πέρα από την πλατεία Άρεως έχουμε βάλει και τις ψησταριές στις γειτονιές της Τρίπολης όπως γινόταν παλιά και έχουμε στην πλατεία Βαλτιτσίου πάλι, έχουμε μαζέψει τα ΚΑΠΗ, έχουμε μαζέψει τον Εμπορικό Σύλλογο, έχουμε μαζέψει τους μαγαζάτορες εκεί και έχουμε άλλη μια ψησταριά με μουσική και εκεί. Και έχουμε και στο συνοικισμό του Κολοκοτρώνη έναν οικισμό 3 χιλιόμετρα έξω από την Τρίπολη που και εκεί έχουμε βάλει ψησταριές και μουσική. Οπότε έχουμε σκορπίσει το Πάσχα στην Τρίπολη όπως γινόταν τα παλιά χρόνια. Τώρα κύριε Βρέντα, είδαμε πολύ πρόσφατα, δώσατε και μια συνέντευξη τύπου μαζί βεβαίως και με τον Δήμαρχο Τρίπολης και είπατε και για αυτή τη θέληση που έχετε φέτος να ανοιχτείτε πραγματικά και στον κόσμο και να τον προσελκύσετε προς την Τρίπολη, να του πείτε εδώ θα περάσετε καλά. Και αναφέρομαι στην προσπάθεια προβολής που κάνετε και στην Αθήνα φέτος. Ναι, κάναμε την πρόθεσή μας και στο Μόλ των Αθηνών που πολλοί κόσμος μέχρι τώρα έχουν πάρει έντυπα δικά μας από το Πάσχα. Πολλοί έχουν σταθεί στα πανό μας που μια κοπέλα που μοιράζει και εξυπηρετεί τον κόσμο έχει ερωτηθεί για τις εκδηλώσεις αυτές. Έχουμε βάλει τη διαφήμιση μας στα ταξί της Τρίπολης όπως γινόταν πάντα που ανεβοκατεβαίνουν Αθήνα και όχι μόνο. Στο κτέλ της Αρκαδίας που κάνει όλες τις διαδρομές προς όλους τους προορισμούς. Είπαμε να το ξανακάνουμε μεγάλο όπως γινόταν πάντα. Θέλει μια προσπάθεια, ο κόσμος κάπου είναι κλεισμένος, κάπου το σκέφτεται. Όμως επειδή και ο καιρός Αθήνα μια μισή ώρα στη διαδρομή και προς Τρίπολη και από Τρίπολη θα βρουν και θάλασσα άμα θέλουν να πιούν τον καφέ τους αλλά θα ήταν πολύ ωραία να φτάνανε στην πλατεία μας και να γεύονταν και το αρνί μας που δεν είναι τόσο αυτό όσο ο κόσμος που θα είναι μαζεμένος στην πλατεία και θα χαίρεται και την παραδοσιακή μας μουσική. Βέβαια, γιατί θα υπάρχουν χορεί. Θα υπάρχουν χορεί, θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει, όπως είπαμε, το γλέντι, το παραδοσιακό. Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, γιατί είναι, όπως είπε και ο Δήμαρχος Τρίπολης, αναβαθμισμένες φέτος οι εκδηλώσεις και μέσα στην εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν ιδιαίτερα έθιμα και στην περιοχή, αλλά και αυτά τα κλασικά που αγαπάμε και θέλουμε όλοι να ζήσουμε αυτή την περίοδο. Καταρχήν έχουμε πει και πρόπερση και πέρυσι και φέτος ότι το Πάσχα πρωτού φτάσουμε στη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην κατάνοιξη που έχουμε και που θα έπρεπε όλοι μας να σκεφτόμαστε τη μεγάλη εβδομάδα, το συνάνθρωπό μας, τα λάθη που έχουμε κάνει, το τι μπορούμε να... πώς μπορούμε να εξηλαιωθούμε από αυτά και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Άρα μέσα σε αυτή την κατάνοιξη της Μεγάλης Εβδομάδας που λίγο πολύ την έχουμε ξεχάσει όλοι γιατί περιμένουμε όλοι το Πάσχα και την Ανάσταση και το αρνί μας. Έχουμε κάνει ήδη τρεις μεγάλες εκδηλώσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με ήχους από κάλαντα του Πάσχα που δεν έχουν ακουστεί γενικότερα. Είχαμε φέρει η Παρασκευή τον... δηλαδή τον κύριο Μαέστρο του Οικουμενικού Θρόνου που πέρα από εκκλησιαστικούς ύμνους μας είπε και κάλαντα
που παίζονται το Πάσχα και κανένας δεν τα έχει ακούσει. Το Σάββατο είχαμε φέρει τον Αλέξη Κοστάλα σε ένα επιχείρημα να μας δώσει τους ήχους της Μεγάλης Εβδομάδας μέσα από μουσική δωματίου αυτών των ύμνων. Εχθές πάλι είχαμε ένα πολύ ωραίο ηχόχρωμα στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο με μία σοπράνο της λυρικής σκηνής η οποία μας απόδωσε μέσω και αφηγητών ένα παραμύθι που περνάει μέσα από τον Μίκη Θοδωράκη, από τον Χατζηδάκη, από τον Μαρκόπουλο, και αυτό συνθέτει και τους ήχους που ακούγονται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ήταν πάρα πάρα πολύ κατανοητικό και πολύ αξιόλογο. Όπως και την Τετάρτη το βράδυ, το αποκορύφωμα για την τελευταία εκδήλωση που έχουμε, παρουσιάζουμε στο Μαλιαροπούλιο το Stabat Mater, που είναι η απόδοση των παθών του Χριστού, πώς τα είδε μέσα από τα μάτια της η Μαρία Μαγδαληνή. Οπότε είναι ένα εκκλησιαστικό ποίημα. Ορίστε. Πραγματικά πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, κύριε Βρέντα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εμείς να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στην Τρίπολη. Παρακολουθούμε και στα πλάνα μας κάποιες από τις εικόνες. Ελπίζουμε να μεταφέρουμε λίγο στον κόσμο το κλίμα που επικρατεί. Έχουμε πολλά πράγματα. Την Μεγάλη Παρασκευή πάντα όλες οι εκκλησίες της Τρίπολης, γύρω στις 12-13 εκκλησίες οι μεγάλες που λειτουργούν συνεχώς, περιφέρουν τον επιτάφιό τους σε όλη την πόλη, φτάνοντας στην πλατεία της Τρίπολης, στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου, στην Ιερά Μητρόπολη, όπου μπροστά από τη Μητρόπολη υπάρχουν οι δύο χοροδίες που ψάλουν εκείνο το βράδυ, και όλοι οι επιτάφιοι κάνουν την περιφορά τους μπροστά από την Μητρόπολη, τον Άγιο Βασίλειο. Τα μέχρι όπως τώρα μηνύματα πώς είναι από την προσέλευση? Οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι Παρασκευή, να έχουν κλείσει όλα. Κάπου ήταν ο καιρός που λέγανε ότι Τρίτη, Τετάρτη θα είναι λίγο άσχημο. Βλέπω τώρα ο καιρός θα είναι πολύ καλός, οπότε πιστεύω μέχρι τότε να κλείσουν. Μακάρι. Κύριε Βρέντα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Εγώ να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε. Εύχομαι να περάσουμε ένα όμορφο Πάσχα γεμάτο. Αυτό είναι και το βασικότερο. Αυτό είναι και το βασικότερο. Για το λόγο ότι είναι ότι αυτό που μας λείπει είναι η αγάπη και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο. Ακριβώς έτσι. Έχετε δίκιο. Κύριε Βρέντα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση.